centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Για τον τουρισμό αυτή τη φορά η μάχη, βγάζοντας ένα δελτίο τύπου χθες το μεσημέρι, κυρία Σπύρου, για την αξιολόγηση της τουριστικής καμπάνιας του Δήμου Καστοριάς. Της ανύπαρκτης βέβαια, αλλά στο αυτό που είδαμε μέχρι σήμερα, ναι. Για να μας πείτε δύο λόγια, πέρα από τα όσα γράφετε στο... να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, πέρα από όσα γράφετε στο δελτίο τύπου, λοιπόν. Βεβαίως. Καταρχήν, με συγχωρείτε να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι το δελτίο τύπου που ανέβασε ως απάντηση η Δημοτική Αρχή το είδα πριν λίγο. Ναι. Και πραγματικά, επειδή δεν τους τιμάει καθόλου, δεν ξέρω αν το διαβάσατε στον αέρα. Όχι, δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα. Ναι, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ. Ναι. Και σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω πότε θέλετε. Βεβαίως, να αρχίσω το τέλος. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό, λοιπόν, για να πάμε μετά να πούμε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Θέλετε να ξεκινήσετε με την απάντηση του κυρίου Κορεντσίδη, να τη σχολιάσετε. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι το απόλυτο έσχος της Δημοτικής Αρχής, κύριε Νατσούλη. Και θα διαβάσετε παρακάτω, θα καταλάβετε. Όχι μόνο δεν απαντάει σε αυτά που τον κατηγορώ. Για άλλη μια φορά χάνουν την ψυχραιμία τους, με εξυβρίζουν, αποκαλώντας με, άλλη φορά με είπανε κλουζό, τώρα μου λένε, με αποκαλούν τρόλ του διαδικτύου. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τις εκφράσεις αυτές. Και τουρίστρια βλέπω σε κάποιο τουρίστρια, σημείο. Τουρίστρια, ναι. Όπως επίσης, θα αναφερθώ πρώτη φορά, γιατί κρατάω μια αξιοπρέπεια και ένα επίπεδο, έχει αρχίσει όμως αυτό το αστιάκι να με ενοχλεί. Μιλούν για την προσωπική μου ζωή και για τις διακοπές που θα φύγω με την οικογένειά μου και μάλιστα λέει προσοχή στον ήλιο και τους φραπέδες. Καταρχήν, τι επίπεδο, Θεέ μου, Δημοτικής Αρχής είναι αυτό? Πρώτον, δεν είναι απάντηση. Είναι η καταστροφή τους αυτό. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Δεν απαντούν πουθενά, υπεξεύγουν συνεχώς γιατί δεν τους συμφέρει. Τώρα, θα αφήσω ένα μήνυμα και δεν θα πω τίποτα άλλο. Καταρχήν, η προσωπική μου ζωή δεν ενδιαφέρει ούτε τους πολίτες της Καστοριάς, ούτε αυτούς. Εννοείται την παράγραφο, αναφέρεται στις διακοπές σας. Ότι... Βεβαίως. Τελευταία έχει αρχίσει πολύ αυτή η καραμέλα να χρησιμοποιείται. Λοιπόν, οι δικές μου διακοπές, λοιπόν, που θα πάω με την οικογένειά μου, δεν αφορούν ούτε τους πολίτες της Καστοριάς και πρωτίστως τους κυρίους, οι οποίοι δεν με πληρώνουν για κάτι. Έχω τη δική μου δουλειά. Είμαι εντάξει στα δημοτικά μου συμβούλια, εντάξει στις επιτροπές στις οποίες ανήκω, κάνω αντιπολίτευση. Λοιπόν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Και προκαλώ τον Δήμαρχο, προκαλώ δημόσια τον Δήμαρχο, να ανακαλέσει διαφορετικά, τον ρωτώ δημόσια, σοβαρά τώρα, θα ήθελε να ασχοληθούμε εμείς με την προσωπική του ζωή? Δεν νομίζω να ήθελε, κύριε Νατσούλη. Γι' αυτό τον ανακαλώ στην τάξη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και της θέσης του επιτέλους και να σταματήσει αυτή την κατρακύλα και την ξεφτύλα και του Δημοτικού Συμβουλίου και όλης της δημοτικής ιστορίας μέχρι τώρα, όπως τον έχουν δημιουργήσει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Βλέπω όσον ότι αφορά... το θέμα της απάντησης μάλλον σας εξοργίζει ίσως περισσότερο ακόμη, ναι, και από το ίδιο το θέμα στο οποίο, ναι, αναφερθήκατε προχθές. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι. Φτάσαμε στα μισά της τετραετίας. Τους κάνω πάρα πολύ σωστή και αξιοπρεπή αντιπολίτευση. Δηλαδή, τι θέλουν οι κύριοι αυτοί 2 χρόνια μετά να είναι σε μηδενική βάση ο τουρισμός, να γίνονται λάθη και να μην βγει η αντιπολίτευση να ζητήσει το λόγο και να αναφέρει κάποια περιστατικά? Δηλαδή, θα πρέπει να μας βρίζουν και να λιδωρούν στο όνομά μας με τέτοιες αηδείς και σχόλια? Προσέξτε τους φραπέδες και τον ήλιο, μην σας κάψει την παραλία. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν τους επιτρέπω, κύριε Νατσούλη. Ποιοι είναι αυτοί που θα ασχοληθούν με τη δική μου προσωπική ζωή, που δεν έχει ποτέ, δεν έχει απασχολήσει τον κόσμο της Καστοριάς? Είναι μικρή Καστοριά και ξέρω πολύ καλά και ποια είναι η κυρία Σπύρου και ο κύριος Κορεντζίδης. Δυστυχώς γι' αυτόν. Γι' αυτό να σταματήσει αυτό το αστείο, γιατί θα έχουμε άλλες εξελίξεις που σίγουρα δεν το συμφέρουν. Λοιπόν, ναι, θέλω απαντήσεις, λοιπόν. Έχω κάνει ένα δελτίο τύπου όπως το διαβάσατε, ναι, κι εσείς. Πάμε εκεί τώρα. Στοχευμένο να βγει και να πει μια φορά: η κυρία Σπύρου, αυτό που γράφει εκεί είναι λάθος. Εκεί ψεύδεται. Τον προκαλώ. Λοιπόν, αναφέρω κάποια πράγματα μέσα. Φέραμε κάποιους ανθρώπους εδώ. Ναι. Και θα το πω απλά σαν και ωραία. Κίνηση, να το ξεκινήσουμε λίγο. Σαν κίνηση, πιστεύετε ότι είναι σωστή να φέρνουμε ανθρώπους εδώ? Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, ναι, δεν κρίνω αυτό. Δεν έκρινα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τους δημοσιογράφους εδώ, που τους ξενάγησαν, που τους φιλοξένησαν. Μα ζητούν κάθε φορά και προκαλώ, τους προκαλώ να βγουν να πούν το αντίθετο. Όσες φορές όλα αυτά είναι κονδύλια.
Να κάνουμε τραπέζι, να φιλοξενήσουμε, να φέρουμε. Ωραία. Ουδέποτε πάντα τα ψηφίζω πρώτη όλα αυτά. Και μάλιστα έχει τύχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πω, κύριοι, όχι 7.000. 100.000 ευρώ πρέπει να μας ζητάτε να ξοδέψετε για το μάρκετινγκ της πόλης. Δεν είναι απλό πράγμα το χτίσιμο του brand name και η διαφήμιση, αλλά θέλουμε να μας ενημερώνετε. Εκεί λοιπόν πρέπει να απαιτούμε να γράφουν και αυτά που θέλουμε, ή πιστεύετε ότι ο δημοσιογράφος είναι ελεύθερος να γράφει ό,τι βλέπει τελικά, παρά το γεγονός ότι φιλοξενείται σε μια περιοχή? Κοιτάξτε, αν ένας δημοσιογράφος επισκεφτεί μόνος του την πόλη, ναι, και θέλει να τη σχολιάσει απλά, είναι δικαίωμά του να γράψει ό,τι θέλει, και βέβαια εκεί και ο δήμαρχος, όπως και οι σύνδεσμοι, οποιοσδήποτε ασχολείται, ναι, με τον κλάδο της Γούνας στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούν να βγουν και να πάρουν θέση μετά. Λέω αυτό γιατί είναι λίγο λεπτό αυτό το σημείο, το καταλαβαίνετε με ποια είναι. Είναι λίγο βεβαίως λεπτό το σημείο αυτό. Ακόμη, ναι, σας λέω και ελεύθερα κάποιος να το έκανε από μόνος του, πάλι ο δήμαρχος για μένα έπρεπε να βγει να πάρει θέση. Να απαντήσει, ας το πούμε, καταλάβατε. Για το άστοχο αυτό σχόλιο του οποιοδήποτε. Τώρα όμως αυτούς τους ανθρώπους. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας όμως. Για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας γιατί μιλάμε, υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα. Νομίζω περισσότερο εστιάζεστε σε ένα που αφορούσε την Καστοριά καλοκαίρι χωρίς Γούνα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι μόνο ένα. Σε άλλο αναφέρεται η κατάρρευση της βιομηχανίας της Γούνας και οι επιχειρηματίες που παρατούν τις δουλειές τους και γυρίζουν στον τουρισμό κτλ. Και είναι σε άλλο άρθρο αυτό. Οπότε είναι δύο τα άρθρα τα επίμαχα. Δύο τα άρθρα τα επίμαχα, λοιπόν. Δύο είναι τα άρθρα τα επίμαχα. Τα οποία ξεκόβουν την Καστοριά από την γουνοπία της, ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο, γιατί ναι, δεν σταθήκαμε μόνο στη Γούνα. Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο άρθρο το οποίο προσκαλεί τον κόσμο να κάνει βόλτα με το τρενάκι παραλίμνια και με το καραβάκι στη λίμνη. Δηλαδή, μάλιστα, πείτε μου κύριε Νατσούλη, σας παρακαλώ. Έχουμε ένα προϊόν το οποίο το έχουμε, έχει την ιστορία του, είναι αναγνωρίσιμο από μόνο του τόσα χρόνια και το πετάμε και διαφημίζουμε πράγματα που δεν έχουμε. Σε ποια λογική, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί μας κοροϊδεύουν δύο χρόνια. Δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμός, κύριε Νατσούλη. Ξοδεύουμε μόνο αλόγιστα χρήματα από εδώ και από εκεί και είδατε ότι αναφέρω και άλλα πράγματα. Το περίπτερό μας στη φιλοξένεια, την έκθεση στη Θεσσαλονίκη του 2019. Δεν το σχολιάσαμε ποτέ. Ήταν η απόλυτη απογοήτευση. Συζητήθηκε πάρα πολύ άσχημα στον κόσμο του τουρισμού αυτό το πράγμα. Ήταν ένα άδειο περίπτερο, το καταλαβαίνετε, χωρίς ούτε ένα φυλάδιο. Να πω και το εξής. Είχε βγει χθες, βγήκε και ένα άλλο δελτίο τύπου που αρχικά πίστεψε ότι ήταν μια απάντηση προς εσάς για τον στρατηγικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης. Θέλω να το σχολιάσω. Που μιλάει για εσωτερική αναδιοργάνωση, δικτύωση, συναντήσεις και συζητήσεις με βασικούς εταίρους, διαβολεύσεις με εκπροσώπους τουριστικών φορέων, συνεργασίες με ιδιωτικές καταλυμάτων, συναντήσεις με πρόσωπα κεντρικής διοίκησης. Το είδατε και αυτό? Το είδα και αυτό και έχω να πω το εξής. Εύχομαι και μακάρι πραγματικά το θέλουμε όλα αυτά να έγιναν και να είναι πραγματικότητα και να δούμε αποτέλεσμα. Επειδή όμως. Δηλαδή μετά στα από βασικά χρόνια, σημεία, επαναλαμβάνω, όχι τη σημερινή απάντηση. Αλλά το χθεσινό ήταν μετά πιο το δελτίο τύπου μου, ακριβώς, κύριε Νατσούλη. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό πριν. Ακριβώς τώρα, επειδή ξέρω με ποιους ανθρώπους έχω να κάνω, επειδή έχουμε ζητήσει άπειρες φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πράγματα που δεν τα γνωρίζετε, να μας μιλήσουν για το στρατηγικό του σχεδιασμό στον τουρισμό και ουδέποτε δεν είχαν πρόγραμμα ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά, δεν μπορεί ξαφνικά μετά από την ίδια μέρα. Και μετά από μία ημέρα που βγαίνω εγώ και κατηγορώ για μηδενικό στρατηγικό σχεδιασμό που βρίσκεται στα Σπάργανα, να βγαίνει την επόμενη μέρα ο Δήμαρχος και να μας βάζει ένα κατεβατό το οποίο θα το χαρακτηρίσω σαν αμπελοφιλοσοφίες, διότι αν θα είχα τον Δήμαρχο απέναντι θα το ρωτούσα συγκεκριμένα για το κάθε τι, να μας πει τι ακριβώς εννοεί και τι έκανε. Συναντήσεις και συζητήσεις, λέει, με βασικούς εταίρους. Ποιοι είναι, κύριε Κορετζίδη, αυτοί οι βασικοί? Γιατί εμείς είναι μυστικό, δεν πρέπει να το ξέρουμε. Τι συναντήσεις, αν θα δείτε όλα τα bullets είναι γραμμένα κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω ονόματα λοιπόν, θέλω συμφωνίες που κλείστηκαν, θέλω προσπάθειες και έστω και το 1/3 από αυτά να έγιναν, εγώ θα βγω να πω μπράβο σας. Αλλά ρωτώ, γιατί αυτό ανέβηκε μία μέρα μετά το δελτίο τύπου μου, κύριε Νατσούλη? Όχι μία μέρα, κάποιες ώρες πιο μετά. Κάποιες ώρες πιο μετά. Ναι. Ξέρετε, για έναν ειδικό σύμβουλο όπως είναι ο κύριος Πέγκας που έχουν προσλάβει για αυτή τη δουλειά, το να στείλει ένα τέτοιο mail σε 5 λεπτά δεν είναι τίποτα, δεν είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό θέλω, αν θα φιλοξενήσετε τον Δήμαρχο, επειδή σε εμάς δεν απαντάει στα Δημοτικά Συμβούλια, το ρωτήσετε συγκεκριμένα το κάθε ένα τι θα δούμε από όλα αυτά που αναφέρεται εδώ τι έχει κάνει. Και να σας πω κάτι, μακάρι να τα έχει κάνει. Πάμε λοιπόν στο δικό μου δελτίο τύπου, ναι, και στο τι
και τους κατηγορώ. Λοιπόν, βγήκαν αυτά τα άρθρα και ας πούμε ότι δεν το θέλανε η Δημοτική Αρχή. Δεν το ήθελε. Εγώ άφησα επίτηδες να περάσουν μέρες, κύριε Νατσούλη. Δεν είδα να γίνεται καμία αντίδραση. Περιμένατε να υπάρξει μια αντίδραση ακριβώς. Για να ή διάψευση ακριβώς. Ή διόρθωση. Ακριβώς. Συμπληρωματική. Και να ξέρετε ότι έκανα και μια ερώτηση και ένα ραντεβού έκανα στην Ομοσπονδία Γούνας να ρωτήσω αν είναι ενήμεροι, αν έχουν μιλήσει. Δηλαδή ρώτησα να δω υπάρχει αντίδραση από το Δήμαρχο. Λοιπόν, περίμενα λοιπόν. Αφού περίμενα και δεν είδα τίποτα, θεώρησα σωστό σαν αντιπολίτευση, πάντα δίνω ευκαιρίες να βγω να ζητήσω το λόγο. Εδώ δυσφημίζεις ένα ιστορικό προϊόν, το οποίο ναι, θα συμφωνήσω, βρίσκεται στη μεγαλύτερη του κρίση. Ναι, δεν είναι το προϊόν το οποίο μπορεί να μας εξασφαλίσει τουριστικά την ευημερία της πόλης. Δεν είπαμε το αντίθετο. Ναι, γιατί, ναι, γιατί η ώρα σαν τίτλος δείξουμε... όντως περάσαμε ή περνάμε ένα καλοκαίρι χωρίς γούνα, έτσι κατά τα άλλα όμως, κύριε Σπύρο. Είναι ένα καλοκαίρι. Δυστυχώς, βέβαια. Χωρίς τίποτα, κύριε Νατσούλη. Χωρίς τίποτα. Εδώ θα με συγχωρήσετε, διότι με την κρίση και ειδικά μετά τον κορονοϊό, όλη η βιομηχανία της Ελλάδος έχει καταρρεύσει. Δεν είναι μόνο η γούνα. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα. Ναι, δεν είναι ψέματα. Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν θα βγει να διαφημίσει την πόλη με αυτόν τον τρόπο. Για μένα είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος και φυσικά συμφωνώ ότι πρέπει να δείξουμε πλέον στον κόσμο και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά που έχουμε. Εγώ τα έχω πει και προεκλογικά. Τα γνωρίζετε και στην εκπομπή σας. Και έχω ένα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα προεκλογικό με πάρα πολλές προτάσεις που αν θα ανατρέξουν μέσα θα τις βρουν για τον τουρισμό. Είχα σχέδιο προτού κατέβω στις εκλογές, κύριε Νατσούλη. Όχι πέρασαν δύο χρόνια και δεν έχουν τίποτα. Να ρωτήσω μόνο το εξής. Πιστεύετε ότι δεν αντέδρασε η Δημοτική Αρχή και δεν έβγαλε μια διάψευση, εν πάση περιπτώσει να πει μια άλλη άποψη, γιατί δεν θέλει την γούνα ή από παράβλεψη? Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Την προσωπική μου άποψη θα σας πω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι στο μυαλό του. Γιατί έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος είναι ενοποιός, έτσι. Η προσωπική μου άποψη είναι καθαρά ότι επειδή ακριβώς δεν παρακολουθούν τα δρόμενα και δεν, με συγχωρείτε την έκφραση, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ότι τους ξέφυγε. Δεν πιστεύω ότι έγινε επίτηδες. Ότι δεν το είδαν. Όχι, δεν το είδαν. Μπορεί να μην ενημερώθηκε ο δήμαρχος. Δεν μπορεί. Μάλιστα. Τώρα αυτό που περιμένανε να δούνε. Τα είδαμε εμείς και δεν τα είδαν αυτοί. Δεν ενδιαφέρονται δεν όσο πρέπει. Δεν ενημερώθηκε ο Δήμαρχος για αυτό το, για αυτά τα δεν δύο. Δεν γνωρίζω, να βγει να μας απαντήσει. Προφανώς δεν ενδιαφέρονται τη δουλειά που κάνουν, να την κάνουν καλά και σωστά. Αυτό μας έχουν δείξει δύο χρόνια. Μιλούν συνέχεια για brand name, ισχυρό brand name κτλ. Αμφιβάλλω αν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, χτίζεις brand name και έχεις δύο χρόνια, κύριε Νατσούλη, και δεν έχεις κάνει καν site τουριστικό της Καστοριάς. Είναι το πρώτο πράγμα που ξεκινάει το marketing. Και για να χτίσεις ένα brand name, σας το λέω. Λόγω σπουδών. Εδώ στην απάντηση όμως στη σημερινή κάτι γράφει γι' αυτό. Γράφει το εξής. Γράφει ότι για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος. Θα αποκτήσει. Όχι αποκτά. Ναι, θα αποκτήσει. Ναι. Α, μπράβο. Αφού βγήκε η Σπύρου και το κατηγόρησε αυτό, τώρα θα τρέξω να κάνω και site. Να σας πω κάτι. Αυτή είναι η δουλειά μου. Θα χαρώ να το κάνω και μετά που το είπα εγώ δεν πειράζει. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Γιατί αφού αυτά που τους κατηγορώ είναι αληθινά, για ποιο λόγο με εξυβρίζουν με αυτό το τρόλ του διαδικτύου? Τι εκφράσεις είναι αυτές? Δεν τους επιτρέπω. Δεν απάντησαν πουθενά. Το ότι είναι ο δήμαρχός μας αντιπρόεδρος στο site αυτό της περιφέρειας για τον τουρισμό, το γνωρίζει ή δεν το γνωρίζει ο ίδιος? Γιατί μπορεί και να μην το γνωρίζει ότι είναι αντιπρόεδρος. Μπείτε σας παρακαλώ, κύριε Νατσούλη, όλο τον κόσμο έχω βάλει το site μέσα. Όταν θα πατήσετε θρησκευτικά μνημεία, βγάζει δύο εκκλησίες, μία στα Γρεβενά και μία στην Κοζάνη. Πουθενά η Καστοριά, η Κουμπελίδικη. Οι τόσες Βυζαντινές, δηλαδή δεν γίνεται, λείπουν τα μουσεία μας όλα. Μηδέν. Είναι αντιπρόεδρος και ο Δήμαρχος. Αυτό δείχνει αδιαφορία. Δεν βγαίνει λοιπόν εκεί να απαντήσει και να πει τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Σπύρου, με κατηγορείτε εδώ, αυτό και αυτό και αυτό. Όχι, δεν απαντάει, με βρίζει. Με βρίζει. Αυτός είναι ο Δήμαρχός μας. Λοιπόν, δεν θα περάσει αυτό. Δεν θα περάσει αυτό. Και τον προκαλώ. Μάλλον τον παρακαλώ να ανακαλέσει, γιατί εάν θα συνεχίσει να πιάνεται και με την προσωπική μου ζωή, θα τον ανακαλέσουμε και στην πορεία. Θα έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Λοιπόν, άλλο site λέει ότι εκεί που είναι αντιπρόεδρος, στο συγκεκριμένο site της περιφέρειας που έγινε, που πληρώνουν υπάλληλοι κτλ., ήταν μέσω του ΕΣΠΑ να γίνει χρήση του προγράμματος για να βάλουν έναν ειδικό σύμβουλο που θα το εξελίξει όλο αυτό. Δεν το προχώρησαν. Χάθηκε το ΕΣΠΑ. Είναι αντιπρόεδρος. Ας απαντήσει. Ας απαντήσει για τη Βυζαντινή Οικουμένη. Δεν μάθαμε ποτέ. Είχε γίνει ντόρος τότε να έρθει το παράρτημα εδώ πέρα. Σπουδαίο πράγμα για την Καστοριά. Εδώ πάμε να κάνουμε μουσείο γούνας τώρα. Και θα βγει ο κάθε τη χάρπα στο δημοσιογράφος να βρει τη γούνα και εμείς θα το αφήσουμε έτσι, κύριε Νατσούλη? Όχι. Ενίσταμε.
Αν κάνω λάθος, ας με κρίνει ο κόσμος για τον τρόπο που κάνω αντιπολίτευση. Όχι για το αν θα φύγω όπως όλος ο κόσμος διακοπές με την οικογένειά μου. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Δεν είναι δήμαρχος αυτός. Θέλω απαντήσεις. Δεν μας απαντάει στα δημοτικά συμβούλια ποτέ. Δεν μας απαντάει. Υπεξεύγει και να μπαίνει στα δημοτικά συμβούλια. Δεν απαντάει στα ραδιόφωνα που τον καλώ. Μέσα από το ραδιόφωνο σας. Κάλεσα να φύγει άμεσα από αντιδήμαρχος ο κύριος Λιάμης τότε με τις εξυγχρονίσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας απάντησε ποτέ. Είναι άφαντος ο δήμαρχος. Ζήτησα για τη Μακεδνός, για τους λάθος χειρισμούς, αντικατάσταση του ΔΣ. Δεν απάντησε κανείς. Κανείς δεν παρατείται, κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνες σε αυτό το Δήμο και δεν βγαίνει ποτέ ο δήμαρχος να πάρει μια ευθύνη. Έχουμε δήμαρχο τελικά. Τι έχουμε. Και μετά από 2 χρόνια δεν έχουν ούτε site και κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία τα πληρώνουμε. Και έχουν την απέτηση να μην βγω να τους κάνω αντιπολίτευση. Και με βρίζουν κιόλας. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριοι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τι άλλο, ό,τι θέλετε να σας πω. Αλλά βλέπετε ότι... Θα συνεχίσετε αυτό το θέμα με τουρισμού και με άλλα στοιχεία, κυρία Σπύρου. Κοιτάξτε. Ή θα φέρετε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί τώρα έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ δελτίων τύπου. Ίσως και μέσα στα ραδιόφωνα, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε συνέχεια. Κύριε Ρατσούλη, είχα βγει στα ραδιόφωνα. Είχα κατηγορήσει τον κύριο Ρήμο ότι καλεί τον κόσμο. Μίλησε τότε για Σπύρο του Δράκου, ήταν κλειστό. Μίλησε για λιμνίο οικισμό, τα χόρτα ξεπερνούσαν τις σκεπές από τις καλύβες. Ήταν μη επισκέψιμο. Κάλεσε τον κόσμο να κάνει βόλτα με το καραβάκι, δεν υπήρχε καραβάκι. Και φυσικά το είπα στα μέσα και φυσικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως πάντα τοποθετούμε, ζήτησα εξηγήσεις για τον επιπόλαιο αυτό χειρισμό. Λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται, δεν βάζουν μυαλό οι άνθρωποι, διότι ξανά τώρα μπήκε και το τρενάκι. Διαφημίζουμε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουμε και πετάμε τα προϊόντα μας. Εντάξει, στα στημένη λεμονόκουβα. Έτσι, επειδή θέλουν αυτοί οι κύριοι, θα συνεχίσει η Καστοριά τον τουριστικό του σχεδιασμό χωρίς τη γούνα. Όχι, κύριοι, δεν είναι στο χέρι σας. Δεν είναι στο χέρι σας. Και οι άνθρωποι θα βγουν να απαντήσουν γιατί έγινε όλο αυτό το φιάσκο. Αυτό που ζήτησα τώρα, γιατί με βρίζουν, γιατί δεν απάντησαν στο δελτίο τύπου, κύριε Νατσούλη. Γιατί δεν απάντησε στον δελτίο τύπου ότι αυτό που μας κατηγορείτε, κυρία Σπύρου, δεν είναι έτσι. Ή εμείς, και θα κάνουμε, αν θέλετε να ξέρετε, θα κάνουμε site. Για μακάρι να κάνετε, θα σας χειροκροτήσω. Από τη στιγμή που δεν το έχετε. Τώρα, επειδή πολλές φορές συζητάμε ποια είναι και τα βασικά θέματα μιας περιοχής. Και ένα από τα βασικά θέματα μιας περιοχής, σαν την Καστοριά, είναι σίγουρα και αυτό που συζητάμε σήμερα. Για τα μείζοντα, λοιπόν, μετά από όλα όσα γίνονται, με αυτά που ανταλλάσσονται μεταξύ σας, υπάρχει περιθώριο μίνιμουμ συνεννόησης ή όχι? Υπάρχει περιθώριο και μάξιμουμ συνεννόησης. Διότι, κύριε Νατσούλη, έχουμε αποδείξει. Εγώ τουλάχιστον με το και η ομάδα μου, με το έργο της τόσο καιρό, βλέπετε ότι προσπαθώ να κάνω αξιοπρεπές αντιπολίτευση και δυστυχώς έχω απαντήσεις... Δηλαδή, αυτό που λέω ουσιαστικά είναι σε βασικά πράγματα μπορούμε να συνοηθούμε λίγο, να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε λίγο, αυτό θα πρέπει να σας το απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Εγώ μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία, την οποία για να καταλάβετε ότι γίνονται πράγματα και τα οποία εμείς δεν τα διαφημίζουμε γιατί δεν μας απασχολεί αυτό. Μας απασχολεί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να πάει μπροστά ο τόπος. Καταρχήν, πρώτη φορά αναγκάζομαι να πω ότι και το ηλεκτρικό τρενάκι που αναφέρουν τώρα στο σχεδιασμό τους, ναι, και το ενιαίο εισιτήριο και όλα αυτά, τα είχα πει και στην εκπομπή σας, τα έχουν πάρει από το δικό μου στρατηγικό σχεδιασμό, τον προεκλογικό. Μπορεί ο κόσμος να μπει να δει ότι τα είχα. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν θέλω να το διατυμπανίσω. Όταν όμως μου λένε φέρτε προτάσεις, φυσικά και θα απαντήσω ότι κύριοι, έχω ένα στρατηγικό σχεδιασμό γεμάτο προτάσεις και βλέπω ότι μπαίνετε και χαίρομαι και ανατρέχετε σε αυτόν. Δείτε λοιπόν, πάρτε το πρόγραμμά μου. Αν θα μπορέσετε το 1/3 από αυτά να κάνετε, τι άλλες προτάσεις να θέλετε. Λοιπόν, πάμε αυτό. Προχθές ο κύριος Ρήμος ήταν στο γραφείο της κυρίας Σαβουλίδου που είναι στην ομάδα μου και έχει μεταπτυχιακό στον τουρισμό. Τον κάλεσε η ίδια σε φιλική συνεννόηση. Και του είπε κάποια πράγματα, κάποιες ιδέες και για το... Αυτό δεν είναι πιο όμορφο, δηλαδή δεν είναι βέβαια, πιο καλό. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάθισε ο κύριος Ρήμος και τα κατέγραψε. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει να ξέρεις, έγινε αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να προχωράμε. Δεν βγήκαμε να το διατυμπανίσουμε. Και μάλιστα, κυρία Σαβουλή, δεν ξέρει καν θα το αναφέρω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό σας το λέω στην ερώτησή σας, αν θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση. Μίνιμουμ τουλάχιστον. Μίνιμουμ, όχι. Όχι απλά. Δεν λέω και για όλα τα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν θα μπορούσαν να μας χρησιμοποιήσουν. Αλλά για τα βασικά, για το maximum, κύριε. Ορίστε τώρα. Κύριε Χρήστο, θα σου πω. Κύριε Νατσούλη. Λοιπόν, λόγω των σπουδών μου, λόγω του προγράμματος, του προεκλογικού, το οποίο έδειξα στον κόσμο και κατέβασα.
τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού θα μπορούσα να τους βοηθήσω πάρα μα πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά σας παρακαλώ, θέλω να μου πείτε κάτω από αυτές τις συνθήκες πώς θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Άρα λέτε ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση. Ακριβώς. Όταν όμως ακούω αυτά που μου γράφουν Ακριβώς. σήμερα στο δελτίο τύπου, πώς να Ακριβώς. συνεργαστώ, αυτό λέτε. Και ξέρετε, έβγαλα το δελτίο τύπου, αφού έχουν γίνει άπειρες ερωτήσεις μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή εγώ πάντα δίνω ευκαιρίες. Αν τότε μου απαντούσαν, μου δείχναν την καλή διάθεση, έχουμε ζητήσει άπειρες φορές και εμείς και ο κύριος Ταμίλιας, όχι μόνο εμείς. Δείξτε μας, ρε παιδιά, το στρατηγικό σχεδιασμό. Μας ζητήσαμε να πάρουμε έναν σύμβουλο, τον πληρώσαμε. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, όταν δεν παίρνεις απαντήσεις και όταν βλέπεις τα αποτελέσματα, δεν θα βγούμε να κάνουμε και αντιπολίτευση? Λοιπόν, ποια η θέση μας? Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το επόμενο επεισόδιο γύρω από αυτό το θέμα του τουρισμού, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως και θα δώσουν λόγο και θα πρέπει να απαντήσουν όχι μόνο πλέον για αυτά που δεν κάνουν, αλλά και για αυτά που κάνουν. Όπως επίσης, το ξαναλέω για να γίνει κατανοητό, ότι δεν θα επιτρέψω το παραμικρό πλέον αστιάκι που θα αφορά την προσωπική μου ζωή. Διότι θα πραγματικά είπατε ειδικά σε άλλα τα μέτρα, δεν του συμφέρει να πιαστούμε την προσωπική του ζωή. Θα πρέπει να αλλάξει πόλη. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Θα προχωρήσετε, είπατε, σε άλλα μέτρα. Βεβαίως. Και έχω δείξει την αξιοπρεπία μου μέχρι τώρα, κύριε Νατσούλη. Ουδέποτε, όλα τα δελτία τύπου μου είναι στον αέρα. Μπορεί ο κόσμος να μπει να δει με πόση αξιοπρέπεια, και όταν κατηγορώ, κατηγορώ με πολιτικό λόγο. Ποτέ τέτοια ξεκατηνιάσματα για φραπέδες. Και θέλετε να σας πω και ένα άλλο παράπονο, να τα ακούει ο κόσμος της Καστοριάς. Έναν ειδικό σύμβουλο δεν γνωρίζετε, δεν έχετε τα πτυχία που έχουμε εμείς. Οκ, okay, κατανοητό. Πάρτε έναν ειδικό σύμβουλο από τους πολλούς που μπορείτε να έχετε, κύριε Κορετζίδη, που να ασχολείται με αυτά τα πράγματα μόνο με τον τουρισμό. Να κάνει τις διασυνδέσεις του, να μπαίνει σε προγράμματα, να σας βοηθήσει. Λοιπόν, τι μου μαζέψατε εκεί μέσα, τόσους ειδικούς συμβούλους, δεν θέλω να εκφραστώ άσχημα, οι οποίοι γράφουν αυτές τις ιδέες, γιατί έχει βάλει δίπλα τους ειδικούς συμβούλους, τους οποίους τους πληρώνουν οι πολίτες της Καστοριάς για να γράφουν αυτές τις απαντήσεις και να χτίζουν τον brand name του Δημάρχου και όχι της Καστοριάς. Για την επόμενη, βέβαια δεν ξέρει ότι με τέτοιο brand name δεν θα πάει πουθενά, διότι δεν είναι απαντήσεις Δημάρχου αυτές, αλλά τέλος πάντων, έτσι νομίζουν ότι κάνουν. Αυτούς, κύριοι, τους πληρώνουμε εμείς, τους ανθρώπους. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Κυρία Σπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο. Τώρα το λέτε κι εσύ. Όχι, όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Είμαστε σε περίοδο καλοκαιριού, κύριε Νατσούλη. Λίγο κλείστηκε ο κόσμος με την καραντίνα. Όχι, έχετε δίκιο. Όλοι τις χρειαζόμαστε. Καλό καλοκαίρι, τέλος πάντων. Είτε με διακοπές είτε χωρίς, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ, γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.